Με τη χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1059, σελίδα 1059, Παύλου του Αποστόλου Επιστολή προς Φιλήμωνα. Προς Φιλήμωνα Επιστολή Παύλου του Αποστόλου. Παύλος, δέσμιος του Ιησού Χριστού και Τιμόθεος ο αδελφός, προς Φιλήμωνα των αγαπητών και συνεργών ημών, και την Αμφίαν την αγαπητήν και άρχιπον των συστρατιώτημων και την κατοίκον σου εκκλησίαν. Χάρισι ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ το Θεό μου και μνημονεύω σε πάντοτε τις προσευχές μου, ακούν την αγάπη σου και την πίστη την οποία έχεις προς τον Κύριον Ιησού και εις πάντα στους Αγίους, δια να γίνει η κοινωνία της πιστεώς σου ενεργής, δια της φανερώσεως παντός καλού του εν ημίνης Χριστόν Ιησούν. Διότι χαράν πολλήν έχομεν και παρηγορίαν δια την αγάπη σου, επειδή τα σπλάχνα των Αγίων ανεπάφθησαν δια σου αδελφέ. Όθεν και αν έχω εν Χριστώ πολύ παρησία να επιτάτω εις το πρέπον, όμως δια την αγάπη μάλλον σε παρακαλώ τι ούτως όν, ως Παύλος ο γέρον, τώρα δε και δέσμιος του Ιησού Χριστού, σε παρακαλώ υπέρ του τέκνου μου, τον οποίον εγέννησε εν της δεσμής μου υπέρ του Ονησίμου, ως της ήτο ποτέ άχριστος εισαι, τώρα δε εισαι και εισαι με, είναι χρήσιμος, τον οποίον πέμπω ο πίσω. Σι δε αυτόν του τέστη τα σπλάχνα μου δέχθητη, τον οποίον εγώ ήθελα να κρατώ, πλησίον μου δεν είμαι πυρετή, αντί σου εν της δεσμής του Ευαγγελίου. Χωρίς όμως της γνώμης σου δεν θέλησα να κάνω ουδέν, για να μην είναι το αγαθόν σου ως κατ' ανάγκην αλλά εικουσίως. Διότι ίσως δια τούτο εχωρίστην προσώραν, για να απολάβεις αυτόν δια παντός σου, χι πλέον ως δούλων αλλά υπέρ δούλων, αδελφών αγαπητών μάλιστα είσαι με, πόσο δε μάλλον είσαι και κατά σάρκαν και εν Κυρίω. Εάν λοιπόν έχεις εμέ κοινωνών, δέχθητη αυτόν ως εμέ. Και αν σε ειδίκησεν ίστι, η χρεωστή λογάριαζε τούτο εις εμέ. Εγώ ο Παύλος έγραψα με τη χείρα μου, εγώ θέλω πληρώσει, για να μην συλλέγω ότι και σε αυτόν έτοιμη χρεωστής. Ναι αδελφέ, ήθελα να λάβω εγώ ταύτην την χάριν παρά σου εν Κυρίω, ανάπαυσόν μου τα σπλάχνα εν Κυρίω. Πεπιθώς την υπακοήν σου έγραψα προς εξεύρων ότι και πλειότερον από ό,τι λέγω θέλεις κάνει. Εν ταυτό δε ετοιμαζέμαι και κατάλημα, επειδή ελπίζω ότι δια των προσευχών σας θέλω χαριστεί εσάς. Ασπάζονται σε Επαφράσος νεχμάλωτος με Χριστό Ιησού, Μάρκος ο Αρίσταρχος, Δημάς, Λουκάς συνεργή μου, χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή μετά του Πνεύματος ημών. Αμήν. Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού, διώκτης, ένδοξος ανάμεσα στους Φαρισαίους, με επίγνωση του νόμου του Θεού και με απαραίτητη γνώση, καθώς αγαπούσε το Θεό, του τι έπρεπε να κάνει ως άνθρωπος του Θεού Ισραηλίτης απέναντι σε εκείνη την αίρεση τη φοβερή που ξαφνικά εμφανίστηκε στα Ιεροσόλυμα και δια της οποίας ο διάβολος, αυτή ήταν η γνώμη του Σαούλ, κατάφερε και παρέσυρε και παρέσερνε χιλιάδες ανθρώπους. Ήξερε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνει. Βία, φυλακίσεις, διωγμούς, καθώς διοικούμενος την εποχή εκείνη από το πνεύμα το ανθρώπινο, ήταν γεμάτο σοργή και έπνε μένεα και μίσος. Έτσι μπορείς να καταλάβεις σε ποιο στρατόπεδο είσαι, μέσα στη βεβαιωμένη μάχη
των δύο στρατοπέδων του Πνεύματος του Αγίου και των Πνευμάτων της Πονηρίας. Τι κυριαρχεί μέσα σου? Θυμός, οργή, φθόνος, πίκρα, παράπονο. Δεν είσαι στο στρατόπεδο του Θεού. Δεν είσαι στο στρατόπεδο του Θεού. Και πρέπει γρήγορα να μετανοήσεις και να επιστρέψεις, αλλά πολλές φορές δεν μπορούμε. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να μετανοήσει εάν ο Θεός δεν στείλει το Χριστό. Και ο Θεός έστειλε στο αποκορύφωμα της δόξης και του μίσους, στο αποκορύφωμα της εξουσίας και της οργής του Σαούλ, ο οποίος πήγαινε με μεγάλη εξουσία, με μεγάλη δύναμη, σατανική, μόνο που δεν το ήξερε. Νόμιζε ότι υπηρετούσε το Θεό. Νόμιζε ότι ήταν μέσα στη δικαιοσύνη του Θεού. Αγνοών έπρατε εν απιστία, ομολογεί ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος εκ των υστέρων. Πήγαινε στη Δαμασκό να συλλάβει τους Ισραηλίτες, χριστιανούς, να τους φέρει στα Ιεροσόλυμα, να τους φυλακίσει και να τους ταλαιπωρήσει. Αλλά ο Θεός όμως ξέρει καλύτερα και από τον Παύλο, την καρδιά του Παύλου, καλύτερα και από τους αδελφούς χριστιανούς την καρδιά του Παύλου. Γιατί? Γιατί ο Θεός δεν βλέπει το φαινόμενο, βλέπει την καρδιά του ανθρώπου. Και ξαφνικά, φως υπερβαίνουν τη λαμπρότητα του ηλίου, έλαμψε στο δρόμο του προς τη Δαμασκό, ετυφλώθηκε, έπεσε ταπεινωμένος κάτω και άκουσε αυτός μόνο τη φωνή του Κυρίου. Το φως το είδαν όλοι, το θόρυβο τον ακούσαν όλοι, σαν βροντί ήταν η φωνή του Χριστού. Τη φωνή την καταλάβαινε όμως μόνο ο Παύλος, γιατί μόνον σε αυτόν απευθυνόταν ο Χριστός. Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις. Κάτω, τυφλός, ταπεινωμένος, έντρομος. Ποιος είσαι εσύ, Κύριε, που μου μιλάς και μου λες ότι εγώ σε διώκω? Εγώ διώκω αυτούς τους αιρετικούς που καταστρέφουνε τους ανθρώπους. Όχι, εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίο εσύ διώκεις και δεν το έχεις καταλάβει. Διώκοντας, κατηγορώντας, κατακρίνοντας, βασανίζοντας την Εκκλησία, διώκεις, κατακρίνεις, βασανίζεις τον Χριστό. Και δεν το έχεις καταλάβει, Σαούλ. Φοβερή έκπληξη. Φοβερή. Ο Ιησούς πεθαμένος, που λένε αυτοί ότι είναι αναισθημένος, είναι αναισθημένος. Ζει. Αλληλούια, ζει ο Χριστός. Και αλλάζει αμέσως η καρδιά του. Άλλαξε την καρδιά μας, Κύριε. Αμέσως αλλάζει η καρδιά του. Μέχρι τώρα ήξερε τι πρέπει να κάνει. Ήξερε τι που έπρεπε να πάει. Έξερε τι έπρεπε να πει. Τώρα καταλαβαίνει, δεν ξέρει τίποτα. Σήμερα, αδερφοί, ας πούμε, δεν ξέρω τίποτα, Κύριε. Κύριε, τι πρέπει να κάνω? Αυτή η ερώτηση είναι που δημιουργεί νέα πράγματα στη ζωή του Σαούλ και όλων των ανθρώπων. Τι ωραία είναι να πλησιάζουμε τον Χριστό και να του λέμε, Κύριε, τι με θέλεις να κάνω, τι πρέπει να κάνω, πού πρέπει να πάω? Και ο Κύριος του λέει, πήγαινε τυφλός σε αυτή την οδό, εκεί θα μείνεις και εκεί θα σου λαλυθεί τι πρέπει να κάνεις. Πήγε και ξαφνικά μέσα σε νηστεία τριών ημερών και τριών νυχτών, που δεν έφαγε και δεν είπε τίποτα, με οράματα, με επισκέψεις Θεού, ο Θεός του αποκάλυπτε το έργο του. Θα έρθει κάποιος ονόματι Ανανίας, ο οποίος θα προσευχηθεί για σένα, είναι χριστιανός. Θα αναβλέψεις και θα βαφτιστείς και με Πνεύμα Άγιο. Και πηγαίνει και στον Ανανία. Είναι πολύ σοφός ο Θεός μας.
Ανανία, για πήγαινε στο Σαούλ να προσευχηθείς. Θα αναβλέψει γιατί είναι τυφλός και θα λάβει και πνευμάγιο. Και ο Ανανίας, Κύριε, δεν καταλαβαίνεις τι δεν το ξέρεις καλά. Δεν το ξέρεις καλά, Κύριε, τον Σαούλ. Είναι φοβερός. Θηρίο, ανήμερο είναι. Έρχεται όλους να μας συλλάβει, να μας πει, δεν το ξέρεις καλά. Κάνουμε λάθη. Μόνο λάθη κάνουμε. Τίποτα το καλό δεν κάνουμε, εάν δεν μας οδηγήσει ο Χριστός. Ό,τι σκέψη, επιθυμία, γνώμη κι αν έχουμε, είναι λανθασμένη. Πες αμήν, αδερφέ, για να ξεκινήσει νέα πράγματα ο Θεός. Κάνεις λάθος, κάνουμε λάθος. Μόνο όταν έρθει ο Χριστός και μας φανερώσει, τότε θα καταλάβουμε το σωστό. Πήγαινε, του λέει. Γιατί? Γιατί αυτός είναι ο άνθρωπος τον οποίον εγώ εξέλεξα να αποστείλω στα έθνη, να εξαγγείλει τις αρετές μου. Είναι αυτός ο άνθρωπος εργαλείο δικό μου, σκεύος εκλογής μου, και αυτός είναι που θα δοξάσει το όνομά μου. Ο Ανανίας με λάθος, όμως ξέρει να υπακούει. Λάθη έκανε, αλλά υπακούει και λέει αμήν, Κύριε. Και πράγματι πηγαίνει, προσεύχεται, Σαούλ αδερφέ μου, με πολύ αγάπη, ανοίγουν τα μάτια του Σαούλ, γίνεται Παύλος, τον βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο ο Κύριος, βαφτίζεται εν ύδατη και αρχίζει να κηρύττει, αφού ο Κύριος τον στέλνει για 3 χρόνια στην Αραβία, όπως κάνει πάντοτε στην έρημο, για να τον καταρτήσει και να του διδάξει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Περάσαν τα χρόνια και αυτός ο άρχοντας Φαρισαίος, με δυνάμεις και εξουσίες γήινες και ανθρώπινες, τώρα είναι δέσμιος στη φυλακή, στη Ρώμη, του Ιησού Χριστού. Πώς κατάντησε έτσι? Ο άρχοντας φυλακισμένος. Κατάντια, ε? Όχι, αδερφοί μου, αυτή είναι η δόξα του Θεού. Δεν έχω δει χριστιανό να μένει στην υπακοή του Ευαγγελίου και να μην τον ευλογεί ο Θεός. Εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια. Δεν έχω δει ούτε έναν. Εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια. Εγώ δει πολλούς που να περπατάνε με πίκρα, με ζήλιο, με φθόνο, με παράβαση, με ανομία και να μην μπορούν να δούνε έστω ελάχιστη ευλογία πνευματική στα επουράνια. Και εκ πείρας μπορώ να σας το πω αυτό, πότε με ευλογεί ο Θεός και πότε δεν με ευλογεί ο Θεός. Το χαρακτηριστικό, για να καταλάβω για τον εαυτό μου, πραώτης ταπείνωσης, αγάπη για το στρατόπεδο των Αγίων. Το χαρακτηριστικό, θυμός, αγριάδα, φθόνος, πίκρα για το άλλο το στρατόπεδο. Δεν μας αφήνει απληροφόρητους ο Θεός. Μας φανερώνει όχι μόνο τι έχουμε στην καρδιά μας, αλλά επειδή εκ της καρδίας μας εξαρτώνται όλες οι εκβάσεις της ζωής μας, μας φανερώνει το μέλλον μας, το άμεσο και το μακρινό. Ο Θεός να μας φυλάει. Μην παίζουμε, αδερφοί, γιατί όποιος παίζει με τα πράγματα τα πνευματικά και του Θεού, όποιος παίρνει στη σάρκα του, θα θερήσει εξάπαντος φθορά. Όποιος παίρνει στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, θα δερίζει εξάπαντος αγιασμό, καρποφορία και ζωή αιώνια. Δεν είναι, αδερφοί, του θέλοντος ούτε του τρέχοντος. Είναι του ελεούντος Θεού. Ο Θεός είναι αυτός που βάζει μέσα στην καρδιά μας
και το δικό του θέλημα, αλλά και το δικό του έργο. Τώρα λοιπόν φυλακισμένος ο Παύλος, ένδοξος σε όλο τον πνευματικό κόσμο. Ο διάβολος, τα δαιμόνια, οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι λένε αυτός είναι ο δούλος του Θεού του Υψίστου. Αυτός είναι. Αυτός είναι το παιδί του Θεού. Αυτός είναι ο Απόστολος, ο απεσταλμένος του Χριστού κατ' επιτογήν του παντοδυνάμου Θεού. Αυτός είναι. Και ο Παύλος όπου πηγαίνει, υπακούοντας το Λόγο του Θεού, ομολογεί Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Και ανάμεσα σε όλους αυτούς που ομολόγησε ήταν και κάποιος δραπέτης, ο Ονίσιμος, ο οποίος κατοικούσε ευτυχισμένος και ευλογημένος στο σπίτι ενός ευλογημένου ανθρώπου, του Φιλίμωνα, της γυναίκας του, της Απφίας και του γιού του Άρχιπου, και είχαν και κατοίκον εκκλησία, απολάμβαναν την αγάπη των αδερφών, αλλά ο προγνωρισμένος από το Θεό Ονίσιμος, ότι αγαπάει και θα αγαπήσει το Θεό, έπεσε στην παγίδα της αμαρτίας. Φούσκωσε η καρδιά του, θα ελευθερωθώ. Δεν θέλω άλλο να είμαι δούλος. Δεν τους αντέχω αυτούς τους χριστιανούς. Δεν αντέχω την αγάπη τους. Δεν αντέχεται η αγάπη του Θεού Πατρός αν δεν είσαι παιδί του Θεού. Δεν αντέχεται. Και μέσα στην υπερηφάνεια του έφυγε από εκεί που ο Θεός τον είχε βάλει να είναι για να τον ευλογήσει και πήγε εκεί που ο διάβολος τον στέλνει για να τον ταλαιπωρήσει. Και γύριζε δεξιά και αριστερά. Και γύριζε πέρα δόθε. Και βρέθηκε φυλακισμένος σύμφωνα με την πρόνοια του Θεού. Δίπλα στον Απόστολο Παύλο. Αλληλούια. Τι Θεός είναι αυτός, αδερφοί. Τον πήρε από εκεί. Εκεί δεν μπορούσε να σωθεί. Ποιος ξέρει γιατί. Τον πήρε, τον γύρισε, τον πήγε από εδώ, τον πήγε από εκεί, πήρε και τον Παύλο, τον Απόστολο Παύλο από εδώ, τον πέρασε μέσα από τρικυμίες, τον πήγε στη φυλακή και εκεί στη φυλακή συναντιόνται. Ωραίο σχέδιο έχει ο Θεός για τον Ονίσιμο. Ωραίο σχέδιο έχει ο Θεός για τον Παύλο. Ωραίο σχέδιο έχει ο Θεός για σένα. Τον αγαπάει τον Ονίσιμο, γιατί έχει προγνωρίσει ότι θα αγαπήσει τον Χριστό. Αγαπάει τον Παύλο γιατί έχει γνωρίσει ότι είναι δούλος του. Τους έφερε δίπλα-δίπλα. Και εκεί ξαφνικά ο Ονίσιμος ακούει τα λόγια που άκουγε στο σπίτι του Φιλίμωνα. Ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Θεός. Πέθανε για τις αμαρτίες μας, τον ανέστησε για τη δικαίωσή μας. Ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Κάπου τα έχει ξανακούσει. Τώρα όμως είναι ο κατάλληλος καιρός και πιστεύω ότι για μας σήμερα είναι ο κατάλληλος καιρός. Να λέμε, να πούμε αδερφοί μου αγαπημένοι σας παρακαλώ, αμήν Κύριε. Αμήν, να πούμε καθάρισε την καρδιά μου Χριστέ μου. Βγάλε κάθε τι από το άλλο πνεύμα και γέμισε τι από το πνεύμα το δικό σου να κράζει Αβά ο Πατήρ. Αμήν αδερφοί. Αμήν. Καθάρισε την καρδιά μας Χριστέ μου. Καθάρισε τη. Μην αφήνεις κατάλοιπα από αυτά που δηλητηριάζει ο διάβολος την ψυχή μου. Καθάρισε τη από όλα. Με το αίμα του ο Χριστός μπορεί. Και εμείς θέλουμε με το αίμα του να καθαρίσει το σώμα μας, την καρδιά μας και το πνεύμα μας. Τώρα λοιπόν ο Ονίσιμος δεν είναι άχρηστος, είναι χρήσιμος. Μέχρι τώρα τι ήταν, άχρηστος. Άχρηστος στον εαυτό του, άχρηστος στους άλλους. Ό,τι και να έκανε ήταν άχρηστος. Τώρα που ήρθε ο Χριστός, ό,τι και να κάνει είναι χρήσιμος. Πώς μεταμορφώνει τον άνθρωπο ο Θεός. Πώς μας μεταμόρφωσε, πώς μας μεταμορφώνει και πώς θα συνεχίζει να μας μεταμορφώνει.
Και όταν ο Ονίσιμος του ομολόγησε, ξέρεις από πού έρχομαι, από τους Κολοσσές. Τι λες, εκεί έχουμε εκκλησία. Το ξέρω, ξέρεις που ήμουν δούλος, πού ήσουν, στο Φιλίμωνα. Το Φιλίμωνα, τι ωραία πράγματα. Είναι γιος μου ο Φιλίμωνας. Του μίλησα για τον Χριστό πριν τόσο καιρό και πίστεψε. Τον αγαπάω το Φιλίμωνα, τον αγαπάει ο Χριστός το Φιλίμωνα. Πρέπει να πας πίσω στο Φιλίμωνα. Δεν είναι εύκολο. Να πάω πίσω σε αυτούς που τους εγκατέλειψα, που τσακώθηκα, που τους έκλεψα και έφυγα, που τους αδίκησα. Να πάω και τι να πω. Να πεις ο Χριστός με στέλνει. Και αν δεν θες να πεις ο Χριστός με στέλνει, να πεις ο Παύλος με στέλνει. Και του γράφει και την επιστολή. Και θα πάρεις και αυτή την επιστολή να τη δώσει το Φιλίμωνα. Γιατί ένας αδερφός πολύ καλός. Έχει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Μένει στην πίστη της αλήθειας του Ευαγγελίου. Έχει αγάπη. Αναπαύονται όλοι οι χριστιανοί στο σπίτι του. Έχει έλεος, έχει σπλάχνα, δεν είναι ανήλαιος. Είναι ευλογημένος άνθρωπος του Θεού. Μα τον αδίκησα. Άμα του πεις ότι αγαπάς τον Χριστό θα σε αγαπήσει. Αν και χωρίς να το πεις πάλι σε αγαπάει. Σε έχει συγχωρήσει πριν φύγεις ακόμη. Και με την εξουσία να διατάζει ο Απόστολος Παύλος, την οποία όμως δεν χρησιμοποιεί, παρακαλάει και το Φιλίμωνα και τον Ονίσιμο. Τι τους παρακαλάει? Να τους φέρει κοντά. Είναι ειρηνοποιός. Είναι ο άνθρωπος που δημιουργεί ο Απόστολος Παύλος την ευλογία του Θεού στην πορεία των ανθρώπων. Θέλω να κάτσεις κοντά μου. Ξέρω ότι με αγαπάς. Ξέρω ότι με υπηρετείς, αλλά πρέπει να πας εκεί. Γιατί? Γιατί εκεί ανήκει σε δούλος. Και ο Χριστός παραδέχεται την ομοθεσία των ανθρώπων. Δεν μου ανήκεις, στο Φιλίμωνα ανήκεις. Ο Φιλίμωνας θα σε ελευθερώσει και ο Χριστός θα σε ευλογήσει. Ο Φιλίμωνας δεν θα σε δεχτεί πια σαν δούλο, θα σε δεχτεί σαν παιδί του, σαν αδελφό του εν Χριστώ. Αλλά πρέπει να πας σε αυτόν. Δεν πρέπει να μείνεις εδώ μαζί μου. Ξέρει ο Απόστολος Παύλος τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον και δεν ενδιαφέρεται για τη δική του οποιασδήποτε μορφής καλοπέρασης. Ξέρεις τι είναι να έχεις έναν αδελφό που να σε αγαπάει και να σε υπηρετεί, ενώ είναι γέροντας ήδη ο Παύλος, ταλαιπωρημένος, φυλακισμένος. Πάλι μόνος του θα μείνει. Και ο Ονίσιμος ξέρει ότι πρέπει να πάει. Ξέρει ποιος είναι ο Κύριός του στη γη, αλλά τώρα ξέρει ποιος είναι ο Κύριός του και στον ουρανό. Είναι ένας άλλος Ονίσιμος. Καμία σχέση δεν έχει αυτός ο Ονίσιμος με εκείνον τον Ονίσιμο. Αυτός ο Ονίσιμος ανήκει πια στο στρατόπεδο των Αγίων. Ο παλιός Ονίσιμος ανήκε στο στρατόπεδο των πνευμάτων της πονηρίας. Έκλεβε, κορόιδευε, έφευγε, έκανε ό,τι ήθελε. Οργισμένος, αγριεμένος, θυμωμένος. Τώρα γεμάτος με την ειρήνη του Θεού. Ελευθερωμένος. Γιατί μόνο όποιον ο Χριστός ελευθερώσει είναι ο άνθρωπος ελεύθερος πραγματικά. Επιστρέφει με το χαρτί στο χέρι. Και ο Φιλίμωνας, Άγιος άνθρωπος του Θεού. Η αγκαλιά του είναι πάντα ανοιχτή. Έχει πνεύμα, το πνεύμα του Πατέρα Θεού. Δεν έχει το πνεύμα του Πρεσβύτερου Ιού. Έχει το πνεύμα του Χριστού. Και ο Απόστολος Παύλος τονίζει κάτι που είναι συγκλονιστικό και για μας. Για λίγο, Φιλίμωνα, αποχωρίστηκες από τον Ονίσιμο.
παρακυρίου ήταν αυτό, για να τον απολαύσεις στη συνέχεια, όχι σαν δούλο σου και μάλιστα ανυπότακτο, αλλά σαν αδελφό σου και μάλιστα ευλογημένο. Είδατε τι κάνει ο Θεός, αδερφοί? Τι κάνει ο Θεός, πώς μεταμορφώνει τους ανθρώπους? Για να σκεφτούμε τώρα τον Παύλο, τον παλιό Σαούλ, να είχε συναντήσει τον Ονίσιμο, τον παλιό Ονίσιμο. Αυτοί οι δυο, πώς θα μιλάγανε ο ένας με τον άλλον, πώς θα συμπεριφερόντουσαν, μπορεί και να τα είχαν βρει, αλλά εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον του Χριστού, εναντίον της ψυχής τους. Και τελειώνοντας, αδερφοί αγαπητοί, με ποιον τα βρίσκεις? Ποιος είναι ο κοινωνός σου? Ο Απόστολος Παύλος λέει, αν με έχεις κοινωνώ, δέχθητη αυτόν σαν και εμένα. Δέξου τα σπλάχνα μου εν Κυρίω. Ποιον έχεις κοινωνώ, ποιον έχεις φίλο, με ποιον συμφωνείς, με ποιον τα βρίσκεις, με ποιον κουβεντιάζεις, με ποιον απολαμβάνεις την παρέα του. Είναι το τελευταίο σημείο για να καταλάβεις σε ποιο στρατόπεδο είσαι. Σε ποιο στρατόπεδο είσαι. Ο Θεός να μας φυλάει. Σε κάποιο στρατόπεδο είσαι. Δεν μπορείς να είσαι μόνος. Δεν μπορείς να δουλεύεις δύο κυρίους. Ή στον έναν θα πείθεσαι, θα τον αγαπάς και θα τον ακολουθείς, το Χριστό, και θα είσαι στο στρατόπεδο του Θεού, στο στρατόπεδο των Αγίων, μαζί με τους αγγέλους, ή για τον Χριστό θα διαφορείς, για τα παιδιά του Θεού θα θυμώνεις, για τους δούλους του Θεού θα αγριεύεις και θα είσαι στο στρατόπεδο του διαβόλου. Πώς θα καταλάβω σήμερα και κάθε στιγμή της ζωής μου σε ποιο στρατόπεδο ανήκω? Πρώτα θα κοιτάζω την καρδιά μου. Τι έχει μέσα? Μάθετε απ' εμού ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία, και θα βρείτε ανάπαυση στην ψυχή σας. Εγώ θα σας αναπαύσω. Ψυχή σου έχει ειρήνη? Έχεις ανάπαυση? Έχεις πραότητα? Έχεις ταπείνωση? Μη φοβάσαι τίποτα. Θεός ζών είναι μαζί σου. Έχεις θυμό? Έχεις παράπονο? Έχεις γκρίνια? Αγριάδα? Απελπισία? Απογοήτευση? Δεν είναι ο Θεός μαζί σου. Όχι γιατί σε αγαπάει. Σε αγαπάει. Αλλά γιατί εσύ δεν είσαι μαζί του. Η πρόσκληση, αδερφοί, έλθετε προς με πάντες, κοπιώντες και υπεφορτισμένοι, γιατί εγώ θα δώσω ανάπαυση στην ψυχή σας. Και μάθετε απ' εμού ότι πράος και ταπεινός είμαι στην καρδιά, και θα βρείτε ανάπαυση και εγώ θα σας αναπαύσω. Και το τελευταίο σημείο, που εκεί είναι η σφραγίδα, ποιος είναι ο φίλος σου, ο κοινωνός σου, με ποιον τα λες, με σε ποιον ανοίγεις την καρδιά σου, με ποιον συνομιλείς. Κοίταξε καλά τον καρπό του, για να καταλάβεις αν είναι αληθινός ενώπιον του Θεού ή ψεύτης ενώπιον του διαβόλου. Κοίταξε τον καρπό του. Δεν γίνεται δέντρο κακό να έχει καλό καρπό, αλλά και δεν γίνεται δέντρο καλό να έχει κακό καρπό. Κοίταξε τον καρπό του και θα δεις και θα καταλάβεις. Οι άνθρωποι λένε, δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι, και καλά το λένε. Ο Λόγος του Θεού όμως λέει κάτι καλύτερο.
Δεν σας λέγω πλέον δούλους μου, φίλους μου σας λέγω. Γιατί όσα άκουσα από τον πατέρα μου, σας τα φανέρωσα. Από ποιον ακούς? Ακούς από τον Πατέρα Θεό ή ακούς από Αυτόν που ο καρπός του βρωμάει, χαλασμένος? Ποιον ακούς? Ποιον υπακούς? Σε ποιον υποτάσσεσαι? Με ποιον συμφωνείς? Ποιον λατρεύεις? Ποιον δοξάζεις? Κύριο το Θεό μας. Αμήν.